η δημοσιογραφική γίνεται για το παιχνίδι που έχουμε αύριο. Το αναλυτικό με την Κούτουτσνος. Θα κάνει μια τοποθέτηση αρχικά ο προπονητής μας, ο κ. Κώστας Καϊάφας, ακολούθως ο αρχηγός της ομάδας, ο Χάρης Κυριάκου. Και στη συνέχεια είναι όλοι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Μετά το πρώτο παιχνίδι στο Μαυροβούνιο, με την επιστροφή μας είδα γενικά από εσάς τους δημοσιογράφους ένα τελειωμένο παιχνίδι, ότι η πρόκληση είναι τελειωμένη. Θα διαφωνήσω μαζί σας, θα διαφωνήσω και με αρκετών κόσμων τον οποίο βλέπω καθημερινά, ότι είναι ένα τελειωμένο παιχνίδι. Το ίδιο έχω πει και στους παίχτες μου. Έχουμε να δώσουμε ακόμα μια μάχη και ελπίζουμε να την κερδίσουμε και να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Έχουμε να παίξουμε με καλή ομάδα. Ασχέτως αν δεν έδειξε κάποια από τα στοιχεία της στο πρώτο παιχνίδι, πρέπει να είμαστε το ίδιο σοβαροί όπως ήμασταν στο πρώτο παιχνίδι, ούτως ώστε να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Δεν σκέφτεται να μιλήσω παρακαλώ. Αν θέλετε να μπείτε να πείτε κάποιες ερωτήσεις, ευχαριστώ. Ακολουθήσει η τοποθέτηση του αρχηγού μου, Χάρη Κυριάκου. Γεια σας. Κάναμε μια καλή αρχή με το παιχνίδι στο Μαυροβούνιο. Πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά όπως έγινε ο προπονητής μου, εκεί ήταν μόνο το πρώτο ημίχρονο που τέλειωσε. Αύριο έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Αυτή η ομάδα είναι καλή, είδαμε τους αυξήσεις τους χώρους, είμαστε διαβασμένοι. Πάμε έτοιμοι για να παλεύσουμε το παιχνίδι. Σας υπόσχομαι ότι θα δώσουμε το πάντα στο καλύτερο δυνάμεο μας για την ιστορία του σωματείου μας και για τον κόσμο μας. Επειδή της ευκαιρίας θέλω να καλέσω τον κόσμο αύριο στο Βάσιμπι να είναι μαζί μας, να μας βοηθήσει στην προσπάθεια μας. Για να δείξω από την αρχή σε αυτήν την ομάδα ότι δεν έχουμε ευκαιρία για εμάς μαζί μας αύριο. Ευχαριστώ. Φοβερός πλούσιος, τηλεοπτικό. Πλάι τα γλύωρα και ούλα μας. Μπράβο. Τρελά όξο. Σε ούλα όρια. Μαϊστά. Φοβερός, φοβερός. Λίγο με διά. Έτσι, όχι, τα τώρα φεύκουμε. Έτσι. Ράχτιο χρόνο μας, έτσι και μάρτυο. Λοιπόν, αρχίζει η διαδικασία των ερωτήσεων, όποιος έχει ερωτήσεις. Ναι. Κάναμε μια πολύ καλή αρχή στο Μαυροβούνιο και με το θετικό αποτέλεσμα, αλλά και με την εμφάνιση, γιατί η Ομόνοια ότι μέσα σε λίγες μέρες άρχισε να δημιουργείται κάτι καλό στην ομάδα. Αυτό σας γεμίζει αυτοπεποίθηση για την συνέχεια και είναι και ένα μήνυμα για το ακολουθήσει. Σίγουρα ο μας γεμίζει αυτοπεποίθηση. Σίγουρα στέλνουμε κάποια καλά μηνύματα, αλλά είναι πολύ γρήγορα ακόμα. Είναι πολύ γρήγορα για να μας κρίνουν είτε καλά παίζουμε είτε κακά. Νομίζω η ομάδα πρέπει να κριθεί και θα δείξει στο επόμενο μήνα, δηλαδή περίπου σε 25 μέρες με ένα μήνα. Εντάξει, για να μην κρύβομαστε, μπορεί να λέμε ότι δεν έχει πίεση γιατί δεν πάει για πρωτάθλημα ή με κάποια προβλήματα οικονομικά που είχε η ομάδα να λες ότι δεν πάει για πρωτάθλημα ή δεν έχει πίεση. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην Ομόνοια ποτέ. Όπως ξέρετε και εσείς, η Ομόνοια έχει πάντα την δική της πίεση. Είναι πώς τη διαχειρίζεσαι. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την πίεση, πιστεύω αρκετά κατά αυτό το διάστημα. Και αν πετύχουμε, ίσως το δούμε μας καλώς. Σίγουρα στο μυαλό μας έχουμε βάλει στόχους και σαν προπονητής και σαν ποδοσφαιριστές και θα προσπαθήσουμε να τους υλοποιήσουμε. Το θέμα πίεση στο Βανό ξανά ότι πάντα υπάρχει πίεση. Ακόμα και στην προπόνηση υπάρχει πίεση. Μετά την τραυματισμό του Σκαραμοτσίνο, σκέφτεσαι να αλλάξεις κάτι τρόπο παρά να καταλάβεις την ομάδα σύστημα αύριο. Εντάξει, θέλουμε να παίζουμε, όταν ξεκινήσαμε θέλαμε να βάλουμε δύο συστήματα στην ομάδα μας. Ανάλογα με το παιχνίδι θα επιλέγουμε και το σύστημα και φυσικά ανάλογα και με τι παίχτες έχουμε.
πώς το σύστημα το συγκεκριμένο που είδαμε στο Μαυροβούνιο είναι κάτι που μπορεί να δούμε και στο Πρωτάθλημα. Σίγουρα. Και να μην σας ρωτήσουμε για τον επόμενο αντίπαλο της Ομονίας, αν προκληθεί η Αυροδίλα. Νομίζω δεν θα σας απαντήσω τίποτα καλύτερα. Στόχος μας, σας είπα, είναι στο απλανό παιχνίδι, γιατί το βλέπω πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο. Κάτι να πούμε για το απλανό παιχνίδι, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορείς, όπως θα βγάζετε προς τα έξω, νομίζω ότι θα είναι ένας περίπατος. Καμία σχέση, θα έχουμε ένα δύσκολο απόγευμα αύριο, το θέλουμε δίπλα μας. Όπως με τους παίχτες που πρέπει να έχουν υπομονή, πρέπει να έχει και ο κόσμος, δηλαδή να μην περιμένει να έρθει ένα show αύριο, γιατί είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά, να περιμένει ο κόσμος να παίξει μια ομάδα τρομερή μπάλα τόσο γρήγορα. Γι' αυτό να είσαι ο κόσμος προσγειωμένος και με πολύ υπομονή. Περιμένεις πολύ διαφορετική αύριο την ομάδα του Μαύρου Βουνίου. Την περιμένω κάπως διαφορετική, αλλά είναι ένα παιχνίδι που νομίζω εξαρτάται από εμάς. Να έρθουν, να βοηθήσουν την ομάδα
τεχνική ηγεσία από όσους φεριστές τους χρειάζονται δίπλα τους και όλοι μαζί βήμα-βήμα, το λέμε ξανά, δεν θέλουμε να κάνει κανείς μαθηματικά, ούτε να βλέπει περισσότερο πιο μακριά από το παιχνίδι της Πέμπτης. Ένα δύσκολο παιχνίδι και όλοι μαζί με τον κόσμο μας προσπαθούμε να το περάσουμε βήμα-βήμα. Πώς ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα σου δίνει την ευκαιρία να εφαρμόσεις ανάλογο πλάνο όπως αντιμετωπίσεις την Ομόνοια ή η Ομόνοια θα μπει στο παιχνίδι, στο γήπεδο και θα κάνει το παιχνίδι αυτό που πρέπει να κάνει. Σίγουρα ένα παιχνίδι που θέλουμε να το ελέγξουμε, να ελέγξουμε την μπάλα, να έχουμε γεμίσει την καλοχή. Άντε ρε, το άλλο γύρω λακούει το... Δηλαδή δεν παραπάνω ρε, σάτε. Να μας... Να ξέρουμε κάποια ερώτηση. Πολύ ωραία. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.